τρίτο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 7. Βλέπετε ήδη τον επόμενο καλεσμένο μας. Φυσικά μιλάμε πάντα για την αυτοδιοίκηση, μιλάμε για την περιφέρεια. Ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάης είναι μαζί μας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας. Η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απολαμβάνουμε τις συζητήσεις που κάνουμε. Κύριε Βαμβακά, θέλω έτσι να μπούμε στην συζήτηση λίγο για τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας. Η υγεία είναι ένα πολύ βασικό αγαθό, είναι μια πολύ βασική προτεραιότητα και για τους πολίτες. Η περιφέρεια οφείλει να στηρίζει την προσπάθεια αυτή, έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η περιφέρεια, η αρμοδιότητα της περιφέρειας στο κομμάτι της υγείας είναι διπλός. Από τη μια, ο στόχος είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η προαγωγή και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και από την άλλη μεριά μπορεί με όλους τους τρόπους που μπορεί να ενισχύσει τις δημόσιες δομές υγείας. Δηλαδή, όπως όλα τα χρόνια που πέρασαν, σε ένα μεγάλο βαθμό ενισχύσαμε τις δομές υγείας, εξεχωρίζοντάς τις, χτίζοντας νέα κτίρια περιφερειακών ιατρείων, κέντρων υγείας, πολυδύναμα ιατρεία. Ανασκευάσαμε και ανακατασκευάσαμε πολλά στα νοσοκομεία, πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν για να βελτιωθούν. Και από την άλλη μεριά, όπως για παράδειγμα τώρα προχωράει το Βενιζέλιο, μέσω περιφέρειας έγινε μέσω του ΕΣΠΑ και αυτό, που είναι ένα πρόγραμμα που τελειώνει τώρα και πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να έχει δοθεί στον κρητικό λαό και το νέο τρέχο του Βενιζελίου. Και από την άλλη μεριά μπορεί να εξυγχρονίσει τον ιατρικό και εξοπλισμό των νοσοκομείων. Και έτσι όλα αυτά τα χρόνια προχωρήσαμε και έχουμε επενδύσει σε αυτό. Έχουμε φέρει καινούργια μηχανήματα σε όλη την Κρήτη, από αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους, μηχανήματα αιμοκάθεσης, εξοπλισμό στις μονάδες, ακόμα και τα ασθενοφόρα που υπάρχουν τα καινούργια στην Κρήτη και μικρά και μεγάλα πράγματα σε όλες τις δομές υγείας της Κρήτης. Και αυτό έχουμε αναβαθμίσει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτές τις υπηρεσίες της υγείας στην Κρήτη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η δημόσια υγεία. Εκεί έχουμε άλλες αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Το ένα κομμάτι είναι η πρόληψη και η προαγωγή υγείας. Εκεί ξέρετε πολύ καλά, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι έχουμε τις δύο κινητές μονάδες, τον μαστογράφο από τη μια μεριά και την οντοδυτική μονάδα, που οργώνουν την Κρήτη από άκρη σε άκρη με ένα σημαντικό έργο, όχι μόνο στην πρόληψη και προαγωγή υγείας για τις γυναίκες, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, όμως και τα παιδιά που εκπαιδεύονται στο δημοτικό, πολλά παιδιά που εκπαιδεύονται και γίνονται μαθήματα για τη βελτίωση της οδηγικής στοματικής υγιεινής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η δημόσια υγεία, έχει να κάνει όμως και με άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το τώρα που είναι και πρόσφατο, την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Βέβαια, ακόμα και οι ψυχασμοί που γίνονται. Αυτό που γίνεται, έχουμε προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κουνουπιών την επόμενη διετία που κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ σε συνεργασία με το ΙΤΕ, γιατί πάντα εμείς συνεργαζόμαστε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών. Και τώρα μπορώ να σας πω ότι παρότι φέτος με τις βροχοπτώσεις αυτές περιμέναμε και σίγουρα είναι το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Mm-hmm. Είχαμε επενδύσει και είχαμε σχεδιάσει. Δύσκολοι αριθμοί για το πρόγραμμα. Yeah. Όμως είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Κάναμε και κάποια έκτακτα προγράμματα πριν από 15-20 μέρες μετά τις βροχοπτώσεις. Όμως μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Mm-hmm. Τα δείγματα τα τελευταία που παίρνονται είναι θετικά. Δεν έχουμε βρει σε κανένα δείγμα κουνουπιών που έχουμε πάρει να υπάρχει κάποιο μεταδιδόμενο από αυτά τα νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια. Αυτό μπορώ να το πω με πλήρη συνείδηση ότι είναι έτσι τα πράγματα. Σημαντική είδηση αυτή. Τα υπόλοιπα είναι πλέον έχουν μειωθεί οι αιστείες. Είμαστε σε επιφυλακή συνέχεια, σε συνεργασία με πολλούς σταθμούς και προχωρούμε. Από την άλλη πλευρά. Εδώ βέβαια, κύριε Βαμβακάκη, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Μπαίνει και η προσωπική ευθύνη του καθένα από εμάς. Δηλαδή η περιφέρεια, ναι, να κάνει τους ψεκασμούς, να κάνει ό,τι είναι δυνατό και ό,τι απαιτείται, αλλά δεν μπορεί και ο καθένας από εμάς να αφήνει απεριποίητο το περιβάλλον. Είναι αυτό το πράγμα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μεγάλη παιδεία να υπάρχει, γιατί πραγματικά οι αιστείες έχουν να κάνουν πολλές φορές και εμάς τους ίδιους. Και πολλές φορές ειδοποιούν την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ότι υπάρχει κάποια αιστεία η οποία έχει να κάνει μέσα σε ιδιωτικό χώρο, που οι λόγοι που έχει δημιουργηθεί είναι προσωπικοί του κάθε ενός. Αλλά παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι ανταποκρινόμαστε άμεσα, μέσα σε 24 ώρες και μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά.
Από την άλλη πλευρά, στο θέμα της δημόσιας υγείας πάλι, έχουμε κάνει συμβάσεις και προγράμματα με το Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια, όπως προχωράει το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου, που είναι το πρώτο και το μοναδικό στην Ελλάδα που υπάρχει, που από εκεί βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, τα χρησιμοποιούμε για να προχωρήσουμε μετά και να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε στην υγεία του κόσμου και να προλάβουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάνει ένα παρατηρητήριο πάλι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τα καρδιαγγειακά. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μια σύμβαση καινούργια γιατί αυξήθηκαν τα ψυχικά νοσήματα, λένε, την περίοδο της κρίσης. Οπότε υπάρχει μια παρακολούθηση της πορείας των ψυχικών και ψυχική υγεία, και πολλά άλλα που έχουμε προγραμματίσει. Ένα άλλο κομμάτι που είχαμε στην ευθύνη μας όλους τους ελέγχους των καταστημάτων που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και ασφάλεια. Η περιφέρεια έχει να δώσει τις άδειες, να ελέγξει και να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και ένα άλλο κομμάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι προχωρούμε. Είχαμε προχωρήσει σε συνεργασία, για να καταλάβετε, με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην καταγραφή των εμβολιασμών πέρυσι και πρόπερσι. Και είδαμε, ας πούμε, ότι τα αποτελέσματα στην Κρήτη είναι πολύ υψηλά. Στο γενικό εμβολιασμό τα ποσοστά έφταναν περίπου, το περνούσε το 90%. Και για την Λαρά που είχε γίνει τόσο θόρυβος πέρυσι, τα ποσοστά αυτά είναι πάνω από 85%. Και μετά και από αυτή την έρευνα. Είναι ένα θέμα ενημέρωσης, και αν θέλετε, γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση, ή αν θέλετε, συζήτηση η οποία γίνεται μέσω κοινωνικού δικτύου για το κατά πόσο τα εμβόλια πρέπει να γίνονται ή όχι. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, πρέπει να γίνονται. Εντάξει, υπάρχουν μια μικρή μερίδα που πιστεύει κάτι διαφορετικό. Όμως με αυτή την καταγραφή που κάναμε, σας λέω και πάλι με το Πανεπιστήμιο, ποσοστά είναι μικρά, ψηλά, και μετά καταφέραμε παρεβαίνοντας να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να γίνει από πολύ κόσμο εμβολιασμός που δεν είχε γίνει. Και μια άλλη δράση που κάναμε τώρα τελευταία είναι η παιδική πασισαρκία, που βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά παιδικής πασισαρκίας στην Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή του τρόπου ζωής μας και τη διατροφή. Mm-hmm. Και έχουμε αρχίσει πάλι σε συνεργασία μαζί με την Παιδιατρική Εταιρεία Κρήτης και τους διατροφολόγους να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων και ενημερώσεων για την παιδική πασισαρκία, τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε. Όλα αυτά είναι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Τις εξασκεί πάρα πολύ καλά η υπηρεσία και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα. Είναι η υγεία σε πρώτο πλάνο και έτσι θα πρέπει να είναι και για την αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα με τα όσα μας αναφέρατε, καταλαβαίνουμε ότι είναι και πολλές οι αρμοδιότητες, πολύ σημαντικές κιόλας. Και επειδή είπατε και για την παιδική παχυσαρκία, και επειδή είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, με τον οποίο τρεφόμαστε, με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα για το πώς τα τοπικά μας προϊόντα εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τα κάνουμε να είναι όφελος προς εμάς, να λειτουργούν υπέρ μας. Ναι. Και όχι να λέμε μόνο για τις εξαγωγές, αλλά και πώς εμείς εκμεταλλευόμαστε τα τοπικά μας προϊόντα. Είναι γνωστό, το έχουμε πιστεύω σε έναν βαθμό ξεχάσει, ότι η κριτική διατροφή είναι η καλύτερη διατροφή που υπάρχει στον κόσμο. Και αυτό είναι με μελέτες και με στοιχεία. Έτσι, έχουν γίνει μελέτες, η πιο μεγάλη μελέτη αυτή των 7 χωρών που διάρκεσε πολλά χρόνια και έδειξε ότι η κριτική διατροφή είναι η καλύτερη και αυτή ευθύνεται για το μειωμένο κίνδυνο θανάτων από καρδιαγγειακά, από καρκίνο και από άλλα νοσήματα. Ήταν η κριτική οι πιο υγιείς άντρες που συμμετείχαν σε αυτές τις μελέτες, όμως και όλο αυτό αποδόθηκε στην κριτική διατροφή. Στην κριτική διατροφή που περιείχε, που ήταν κύρια το λάδι ως μόνο λίπος, τα δημητριακά, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, το λίγο κόκκινο κρέας, πουλερικά περισσότερο τρώγαν και ψάρι, με μέτρο η ποσότητα του τυριού, με μέτρο το κρασί το κόκκινο και η πολλή άσκηση. Αυτά είχαν δώσει αυτά τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε όμως τώρα, και συνεχίζει αυτό να υπάρχει το αποτέλεσμα, όμως έχει αλλάξει, γιατί βλέπουμε ότι εμείς οι ίδιοι κριτικοί, που αυτό πρέπει να το προωθήσουμε και να το εξάγουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική η κριτική διατροφή, έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής μας και βλέπουμε την παχυσαρκία. Τότε είχαμε την ψηφιότητα δύνατους άντρες τα χρόνια που άρχισε αυτή η μελέτη. Τώρα έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας είναι τα πιο παχύσαρκα. Και για όλα αυτά φταίει η αλλαγή του τρόπου ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε, να το δουλέψουμε και να γυρίσουμε πίσω στη διατροφή που είχαν
η κριτική τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να είμαστε πιο υγιείς και να μην αρρωσταίνουμε και να ζούμε περισσότερο. Γιατί η κριτική διατροφή από αυτές όλες τις μελέτες έδειξε ότι βελτιώνει ακόμα και τη μακροζωία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο τα έχουμε ξεχάσει, πρέπει να βγούμε μπροστά πάλι για να γίνουν όλα αυτά. Και σίγουρα η κριτική διατροφή πρέπει να πάει προς τα έξω, γιατί θα μας φέρει κόσμο, την ξέρουν οι ξένοι, την έχουν ακούσει, την έχουν διαβάσει, θα έχουμε προϊόντα από αυτή τη διατροφή, θα μας φέρει κόσμο, θα έρθει κόσμο στο πέρα για να φάει και την κριτική διατροφή, όμως πρέπει να γίνει αυτό ταυτόχρονα και με την αλλαγή τη δικιά μας, να αλλάξουμε πάλι τις συνήθειές μας. Πάντως, κύριε Βαβακά, φαίνεται ότι έχουμε ένα θησαυρό, κρύβουμε ένα θησαυρό, κρύβουμε αρκετούς, αλλά ένας από αυτούς είναι τα τοπικά μας προϊόντα. Και εδώ λοιπόν η ευθύνη και της περιφέρειας, αλλά και κάθε βαθμού της αυτοδιοίκησης, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εντάξει, να δείτε, στην περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει κάποια πράγματα σε αυτό το κομμάτι, με την αγροδιατροφική Κρήτης. Mm-hmm. Έχει πιστοποιήσει τα προϊόντα με το όνομα Κρήτη, αρκετά προϊόντα τα οποία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως έχει βοηθήσει να γίνει και η πιστοποίηση προϊόντων από οργανισμούς, γιατί σήμερα, κακά τα ψέματα, χωρίς πιστοποιημένα προϊόντα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει από τη μια να έχουμε το brand name, όπως λέγεται, Κρήτη, σε πολλά αγροτικά προϊόντα και έχουμε την μεγάλη πιστοποίηση. Χωρίς πιστοποίηση σήμερα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά και αυτό το κομμάτι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει πάρα πολύ η περιφέρεια σε συνεργασία πάλι με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Βαβακά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.